Μέσα στο χθεσινό βράδυ έγινε ένα θαύμα. Η Μαρινέλα αντιμετωπίζει πολύ γενναία. Μου λένε οι γιατροί, η καρδιά της είναι σαν καρδιά 50 χρονης. Η καρδιά βοηθάει πάρα πολύ, δουλεύει τόσο καλά που βοηθάει πάρα πολύ όλο το σώμα. Και αντιδράει πάρα πολύ καλά. Φοβούνται ένα ακόμα κεφαλικό έτσι, αυτό είναι οι κρίσιμες ώρες. Μην τρελαθούμε και πού θα σταματήσει η αιμορραγία. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Λοιπόν, ότι υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν ζημιές. Το αντιλαμβάνεστε, δεν αναγκαινάστε γιατροί. Πάμε τώρα παρακάτω. Χθε το πρωί η Μαρινέλα, χθε όλη την ημέρα, όχι το, 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 το πρωί, είδε πολλέ φορέ, επειδή ακούω μπαρμπούτσαλα, την κόρη τη, την ε, Τζορτίνα. Πολλέ φορέ. Μπήκε πολλέ φορέ μέσα. Μάλιστα, θα σα πω και κάτι που ανατριχιάζω. Η Μαρινέλα μιλάει. Η Μαρινέλα τραγουδάει. Το λέω και ανατριχιάζω. Κάποια στιγμή λοιπόν, εχθέ η Μαρινέλα είπε τα εξής λόγια στην κόρη της. Με χιούμορ. Γιατί ακόμα και τώρα που έχει αντιληφθεί πλήρως, ξέρει τι έχει συμβεί η Μαρινέλα, δεν χαζεί. Είπε λοιπόν, δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Είναι τα λόγια της Μαρινέλας στην κόρη της, Τζορτίνα. Σε μία από τις πολλές φορές που μπήκε μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και την βλέπει. Έχει ανάγκη η Μαρινέλα να βλέπει την κόρη τη, είναι η μόνη που την βλέπει. Τη τραγούδισε μάλιστα, τη ψέλισε και κάποια λόγια τραγουδιών. Για να καταλάβετε ότι η Μαρινέλα έχει τεράστια θέληση, δίνει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή τη. Μια γυναίκα 86 χρονών, που οφείλει το σεβασμό και την υπόκληση όλων μα το μεγαλείο, όχι μόνο ω καλλιτέχνη, ως καλλιτέχνης, αλλά και ω άνθρωπο. Πόσο ακόμα και τώρα μάχεται για να κρατηθεί στη ζωή και δεν μάχεται με φόβο, μάχεται με χιούμορ. Με ένα βαρύ εγκεφαλικό εκτεταμένο. Κάνει χιούμορ, είπε στην κόρη τη με μηδίαμα, δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα και τη τραγουδάει στίχου από τραγούδια. Αυτή είναι η Μαρινέλα.